Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Άνοιξε και επίσημα λοιπόν ο διάλογος με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Δώσατε τις προτάσεις σας και διαπιστώσατε πού υπάρχει το πρόβλημα, έτσι. Ουσιαστικά σήμερα έγινε η παρουσίαση των προτάσεων σε τρία κεφαλαιόδους σημασίας ζητήματα, τα οποία κατά γενική ομολογία το σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα είναι αναχρονιστικό. Και στο σύστημα διορισμών και στο σύστημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και στην επιμόρφωση. Άρα εμείς παρουσιάσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις και αναμένουμε από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να τοποθετηθούν, θα τους δώσουμε κάποιο χρόνο και ελπίζουμε ότι θα γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος. Mm-hmm. Αυτό ζήτησαν και οι ίδιες οι οργανώσεις, να τους δοθεί χρόνος να εκφράσουν τις απόψεις τους και η δική μας η επιθυμία είναι μέσα από διάλογο, μέσα από συνενετικές διαδικασίες να φτάσουμε στις χρυσές τομές. Στην ουσία έχετε ξεκινήσει από εκεί που είχαν μείνει οι προκάτοχοί σας, κύριε Υπουργέ. Μπήκε και κάτι νέο στην όλη αυτή η προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση? Και οι τρεις προτάσεις που παρουσιάσαμε στο τραπέζι του διαλόγου είναι νέες προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν βέβαια υπόψη και το τι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά παράλληλα εμπλουτίζονται με νέες ιδέες, με απόψεις εμπειρογνωμόνων που έχουν έρθει να προσθεθούν στο όλο σκηνικό και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή βάση για να ξεκινήσει ο διάλογος. Όντως, το καυτό ζήτημα είναι το σύστημα των διορισμών. Θεωρούμε ότι η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος, όπου το μοναδικό ίσως κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι το έτος κατάθεσης πτυχίου, είναι αναχρονιστικό και δεν μπορεί να λειτουργήσει, ούτε μπορεί να διορίζονται εκπαιδευτικοί στα 50, 55 και 60 τους. Άρα θα πρέπει αυτό να το αλλάξουμε. Το απαιτεί η κοινωνία και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στην κοινωνία. Και για την κατάθεση της πρότασής μας, λάβαμε υπόψη τις θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων όπως αυτές είχαν κατατεθεί στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει για τα προηγούμενα συστήματα που προτάθηκαν. Κατανοείτε δηλαδή τις ανησυχίες τους, τις φοβίες τους? Πρέπει να πω ότι κατανοούμε απόλυτα τις ανησυχίες. Σε αρκετές από αυτές τις ανησυχίες έχουμε απαντήσει. Εγώ πιστεύω ότι εάν κάτσει κανείς να συγκρίνει στη βάση πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων την νέα πρόταση, θα διαπιστώσει ότι είναι πιο κοντά στις θέσεις των εκπαιδευτικών από οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχει κατατεθεί ποτέ από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Χωρίς όμως η πρότασή μας να χάνει οτιδήποτε από τον χαρακτήρα της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα. Με τους συμβασιούχους. Με τους συμβασιούχους. Αποταθήκαμε στην νομική υπηρεσία για να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε και να τους δώσουμε ένα προβάδισμα. Αυτό μας δόθηκε ρητά η απάντηση ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό εμείς αναγνωρίζουμε την εμπειρία μέσα από την πρότασή μας, μέσα από διαφορετικό τρόπο, δίνοντας τη βαρύτητα στην αξιολόγηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Και πότε πρέπει να τελειώσει χρονικά για να είστε εντός πλαισίων, κύριε Υπουργέ, όλος αυτός ο διάλογος με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών? Δεν βάζουμε ούτε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, ούτε με οτιδήποτε να δημιουργεί, που δημιουργεί πρόβλημα στο διάλογο. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να λήξει. Ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια την κοινωνία, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και η φιλοδοξία μας είναι μέσα στους επόμενους μερικούς μήνες να κλείσει ο διάλογος, να προχωρήσουμε σε όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε να αρχίσει η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του συστήματος από την επόμενη σχολική χρονιά.